Είπε ο Αντώνης είναι άμα θέλετε να φύγετε, φεύγετε στο ενδιάμεσο και αυτοί που θα φύγουν για το καράβι να φύγουν άνετα χωρίς να θυμούνται ότι θα το σημειώσω και θα καταγραφεί επισήμως. Ευχαριστούμε και συγγνώμη. Τίποτα. Λοιπόν, επειδή κάθε φορά έχουμε το θέμα με τον Ιωάννη όσον αφορά το λεξιλόγιο, άρα πρώτα απ' όλα να καθορίσουμε τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτή τη διάλεξη. Η ανθρωπότητα φαίνεται να είναι κατανοητό τι είναι όταν νομίζουμε ότι είναι απλώς το σύνολο του πληθυσμού της γης. Στην πραγματικότητα μπορεί να σας ξαφνιάζει, αλλά η ανθρωπότητα είναι μία μειονότητα των κοινωνιών. Για τις κοινωνίες είστε πιο εξοικειωμένοι, ανήκετε σίγουρα σε μία κοινωνία. Εδώ μπορεί να είναι ελληνική, μπορεί να είστε και από αλλού. Οι κοινωνίες είναι κυρίαρχες στον χώρο, όχι στον χρόνο. Η ανθρωπότητα ασχολείται μόνο με τον χρόνο. Έχουμε την εντύπωση ότι είναι ελάχιστοι αυτοί που το νιώθουν, αλλά όταν κοιτάζουμε διαχρονικά την ανθρωπότητα, καταλαβαίνουμε ότι είναι περισσότεροι από ό,τι νομίζαμε συγχρονικά. Όσο αφορά τώρα το θέμα της θρησκείας και το θέμα της πίστης, είχαμε μερικές ερωτήσεις και χθες για τη θρησκεία. Μια θρησκεία καθορίζεται, αν θέλετε, συμβατικά από μια κοινωνία ως θρησκεία. Συνήθως έχει την τάση να την ονομάζει πίστη και έχει επίσης την τάση να θεωρεί ότι όλες οι άλλες δεν είναι πίστη, μπορεί και να μην είναι θρησκείες. Σας υπενθυμίζω ότι συχνά έχετε ανθρώπους του χριστιανισμού που λένε, ας πούμε, ότι ο βουδισμός είναι η φιλοσοφία. Βέβαια, είναι καλό που δεν το λένε εκεί που είναι ο βουδισμός, διότι θα είχαν ένα θέμα, αλλά συνήθως το λένε μεταξύ τους, εκεί που δεν είναι. Γιατί άμα κοιτάξετε τι ποσοστό της ανθρωπότητας είναι αυτής της κατηγορίας, θα ήταν δύσκολο να τους πείσετε ότι δεν είναι θρησκεία. Άρα, δεν θα μπούμε στον διαχωρισμό, αν θέλετε, τον θεολογικό ή τον φιλοσοφικό. Από τη στιγμή που ένα σύνολο ατόμων που ανήκει σε μια κοινωνία ή σε διάφορες κοινωνίες συμφωνεί ότι ακολουθεί μια θρησκεία, εμείς θα το ενσωματώνουμε ως θρησκεία. Για την πίστη λοιπόν της ανθρωπότητας, εδώ είναι λίγο πιο καινούριο και καινοτόμο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς συγκρίνονται και να καταλάβουμε ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο σύγκρισης. Για τις θρησκείες, είμαστε πιο εξοικειωμένοι με τη δική μας συνήθως. Όταν λέω τώρα δική μας, είναι όποια έχετε εσείς. Και δυσκολευόμαστε να γνωρίζουμε τις άλλες. Άρα αυτή η δυσκολία προέρχεται πρώτα απ' όλα από την παράδοση. Γεννιόμαστε σε ένα μέρος και ακολουθούμε μια παράδοση που μας εξηγεί ότι παραδοσιακά εμείς ανήκουμε σε αυτή τη θρησκεία. Έχει ενδιαφέρον τουλάχιστον σε αυτή τη διάλεξη να αναρωτηθείτε αν είχατε γεννηθεί αλλού, αν είχατε την ίδια θρησκεία. Αν θα είχατε. Και να ξέρετε, χωρίς να σας στεναχωρήσω, ότι το πιο πιθανό είναι όχι. Βέβαια, με τον χριστιανισμό είναι κάπως πιο εύκολο, γιατί είναι η θρησκεία που έχει τους περισσότερους πιστούς. Μετά έχουμε το μουσουλμανικό στοιχείο, το ινδουιστικό στοιχείο και μετά το βουδιστικό στοιχείο για τις τέσσερις μεγάλες θρησκείες της ανθρωπότητας. Θρησκείες και γιατί όχι πίστη, αλλά πρώτα απ' όλα γιατί πρέπει να διευκρινίσουμε ένα θέμα που απασχολεί κάθε θρησκεία. Από τη στιγμή που θεωρεί ότι είναι μοναδική, αποφασίζει ότι οι άλλες είναι θρησκείες στην καλύτερη περίπτωση και συνήθως θεωρεί ότι δεν έχουν την αλήθεια. Έχει ενδιαφέρον γιατί προσεγγίζουμε ουσιαστικά τις θρησκείες μερικές φορές με έναν τρόπο κανονικό, παραδοσιακό, σχεδόν επιστημονικό, ενώ όλοι μας ουσιαστικά ξέρουμε ότι είναι ένα στοιχείο που ξεφεύγει από τον επιστημονικό χώρο. Ένα κριτήριο που έχουμε και με τον Καρλ Πόπερ είναι ότι μια θεωρία της επιστήμης πρέπει να έχει το κριτήριο της διαψευσιμότητας, δηλαδή να υπάρχει ένα πείραμα που επιτρέπει να αμφισβητήσει την επιστήμη. Στον χώρο τον θρησκευτικό δεν το έχουμε αυτό. Σε επίπεδα τώρα, οι θρησκείες βασίζονται σε κείμενα τα οποία θεωρούνται ιερά, βασίζονται σε θεσμούς, οι οποίοι και αυτοί θεωρούνται στη συνέχεια ιεροί, και βασίζονται στη διδασκαλία. Άρα το πρώτο πρόβλημα που έχει οποιοδήποτε ακολουθεί μια θρησκεία, σας υπενθυμίζω ότι σε αυτήν την ορολογία που έχουμε βάλει,
οι άθεοι είναι και αυτό με μια θρησκεία. Εντάξει. Ακολουθούν λοιπόν μια διδασκαλία που αυτή μπορεί να την αμφισβητήσουμε αν δεν ανήκουμε σε αυτόν τον χώρο, αλλά συνήθως λειτουργεί δομικά. Ακολουθούν βέβαια αρχές οι οποίες δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε, αλλά αν κοιτάξουμε σε βάθος χρόνο βλέπουμε ότι ακόμα και αυτές οι αρχές αλλάζουν και οι ίδιες οι θρησκείες εξελίσσονται, ενώ έχουμε την εντύπωση ότι δεν είναι έτσι. Άρα θα αρχίσω με τον Βουδισμό για να μιλήσω για μερικά πράγματα που έχουν σχέση με τον Ινδουισμό. Για όσους δεν ξέρουν καλά αυτή τη θρησκεία, άμα θέλετε να κάνετε μια μεγάλη αναλογία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Βούδας δημιουργεί μια καινοτομία σε σχέση με τον Ινδουισμό, όπως ο Χριστός δημιούργησε μια καινοτομία σε σχέση με τον Ιουδαϊσμό. Άρα έχουμε αρχικά δύο παραδοσιακές θρησκείες που έχουν μεγάλη διάρκεια και ξαφνικά εμφανίζεται ένα πρόσωπο που είναι διαφορετικό. Γιατί αρχίζω με τον Βούδα, γιατί θα είναι πιο καλά δομημένο στην κατανόηση και στην μετάδοση. Ο Βούδας θεωρείται ακόμα και στο πλαίσιο του Ινδουισμού ένα από τα αβατάρ. Αν θυμάστε καλά, έχουμε τουλάχιστον στην ταξινόμηση την κλασική 10 αβατάρ. Σε αυτό το πλαίσιο ενσωματώνεται ο Βούδας ως ένα από αυτά, ενώ φαίνεται να είναι διαφορετικό. Το ενδιαφέρον μάλιστα στον Ινδουισμό είναι ότι θεωρούν και τον Χριστό αβατά. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί είναι σπάνιο να έχουν θρησκείες που είναι ικανές να απορροφήσουν ένα θρησκευτικό όν άλλης θρησκείας, αλλά επειδή βλέπουν τη σημασία του, να θεωρούν ότι μπορεί να ενσωματωθεί στη δικιά τους. Υπενθυμίζω απλώς έναν προβληματισμό που υπάρχει πάντα σε μια θρησκεία, ότι μια θρησκεία γεννιέται σε μια κοινωνία. Άρα, ενώ αρχικά ο Βούδας δημιουργεί μια καινοτομία, την οποία ξέρετε τουλάχιστον στο ελάχιστο, βλέπουμε ότι δεν θα αφαισθητήσει όλες τις δομές του Ινδουισμού και π.χ. ενώ θεωρεί ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τους Μπραχάμιδες, θα θεωρήσει τελικά ότι τις κάστες δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει αμέσως. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουμε και εμείς ως εξωτερικοί παρατηρητές, είναι γιατί να μην αμφισβητήσει τις κάστες, ενώ βλέπουμε ότι είναι μια συμπεριφορά η οποία είναι απαράδεκτη σε σχέση με την ανθρωπότητα. Το κάνει αυτό γιατί όταν κάνουμε μια καινοτομία δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα και πρέπει να υπάρχουν μερικά στοιχεία που είναι τα ίδια. Θα το δείτε και στον χριστιανισμό ή στον μουσουλμανισμό. Συνήθως μια θρησκεία για να εδραιωθεί παίρνει στοιχεία από προηγούμενη θρησκεία τα οποία είναι αποδεκτά και αλλάζει μερικά που θεωρούμε ότι μπορούν να αλλοιωθούν ή να εξαιρεθούν χωρίς να υπάρχει μια σοβαρή αμφισβήτηση για το αρχικό δομικό πλαίσιο. Έχει ενδιαφέρον η στάση του Βουδισμού σε σχέση με τις γυναίκες. Αν θυμάστε καλά, όταν γίνεται η αλλαγή φάσης και ο Βούδας εμφανίζεται ως πεφωτισμένος, μετά λοιπόν την αφύπνιση, έχει μια επαφή με την οικογένειά του και η οικογένειά του, ειδικά μια γυναίκα, που εξηγεί ότι θα ήθελε και αυτή να αλλάξει η θρησκεία, να είναι και αυτή με αυτόν και μπορεί να φέρει άλλες 500 γυναίκες, έτσι ώστε να υπάρχει το ανάλογο από τον μοναχισμό και στις γυναίκες. Έχει ενδιαφέρον η πρώτη αντίδραση του Βούδα, είναι ότι δεν το αποδέχεται και θα πρέπει να τον πιέσει κατά κάποιο τρόπο ένας μαθητής του, που βλέπετε τώρα ότι ένας μαθητής μπορεί να επηρεάσει έναν δάσκαλο, αν είναι πολύ κοντά, και να του πει ότι θα ήταν καλύτερο να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών και σε αυτό το θέμα. Έχει μεγάλη σημασία γιατί θα γίνει αποδεκτό από τον Βούδα. Βέβαια θα κάνει μια παρατήρηση που έχει ενδιαφέρον γιατί βέβαια έχει ξεπεράσει αυτό που είχε σκεφτεί, διότι λέμε ότι ο Βούδας είπε εκείνη τη στιγμή ότι αν η θρησκεία μας διαρκέσει 1000 χρόνια χωρίς γυναίκες, μάλλον με γυναίκες θα είναι το μισό. Αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις κοιτάζουμε καλά,
και μετά δεν καταλαβαίνουμε γιατί οι γυναίκες πρέπει να ακολουθούν 8 κανόνες και ειδικά 2 κανόνες που είναι πολύ σκληροί, άμα το σκεφτείτε σε σχέση με τον μοναχισμό. Βέβαια θα μου πείτε πολύ σκληροί, στις θρησκείες δεν υπάρχουν καν οι γυναίκες ως ιερείς. Εδώ λοιπόν γίνεται αποδεκτό ότι έχουν δικαίωμα να είναι, απλώς δίνει 2 στοιχεία, τα οποία καταλαβαίνουμε όταν τα αναλύουμε κοινωνικά, ότι εξαρτώνται βέβαια από την κοινωνία εκείνης της εποχής και λέει ας πούμε ότι μία γυναίκα που μπορεί να είναι ακόμα και 100 χρόνια μοναχή, αν ένας μοναχός είναι μοναχός εδώ και μία μέρα, ο λόγος του είναι πιο σημαντικός. Είναι το πρώτο στοιχείο και το τελευταίο στοιχείο από τα 8 και πάλι αυτό είναι ενοχλητικό και όταν εξετάζουμε τον βουδισμό κάθε φορά προσπαθούμε να βρούμε δικαιολογίες να το εξηγήσουμε, είναι ότι μία μοναχή δεν μπορεί να κάνει ποτέ καμία παρατήρηση σε μοναχό, ενώ ένας μοναχός μπορεί να κάνει οποιαδήποτε παρατήρηση σε μοναχή. Τα άλλα στοιχεία, άμα τα εξετάσετε, θα δείτε ότι είναι πολύ κοντινά τα πλαίσια και μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι ήθελε να έχει έναν θεσμό που να είναι κοντά οι γυναίκες με τους άνδρες, έτσι ώστε να μην απορριφθεί. Το άλλο που έχει ενδιαφέρον να το σκεφτείτε, διότι αυτός ο διαχωρισμός δεν είναι κάτι το θετικό, σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου ο βουδισμός όταν βγαίνει εκτός Κίνας χάνει αυτές τις μοναχές και όταν εμφανίζεται στο Θιβέτ δεν υπάρχουν πια μοναχές. Άρα να ξέρετε ας πούμε ότι ο Ντάλαϊ Λαμά, ο οποίος είναι ο ηγέτης του βουδισμού για το Θιβέτ τουλάχιστον αναγνωρισμένος, θεώρησε ήδη από το 2007 ότι θα ήταν καλό να έχουμε και γυναίκες μοναχές. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε σε αυτό το πλαίσιο. Ήθελα να σας δώσω αυτό το παράδειγμα πρώτον για να δούμε τον διαχωρισμό μεταξύ γυναικών και ανδρών, που αυτό είναι μια μορφή καταπάτησης, θα το δούμε και σε άλλες θρησκείες. Δεύτερον, να δούμε πώς στοιχεία που είναι ξένα μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα γενικότερο πλαίσιο και πώς ουσιαστικά η κοινοτομία του Βούδα, γιατί αν θυμάστε καλά, αρχίζουμε πρώτα με, αν θέλετε, γιόγκι, μετά έχουμε γκουρού και έχουμε βούδες, έχουμε πολλούς βούδες, δεν έχουμε μόνο ένα, αλλά στη συνέχεια ένας έγινε αποδεκτός ως ο Βούδας, ο Σιντάρτα, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, και αυτός, αν θέλετε, ήταν ο μεγάλος διδάσκαλος σε σχέση με τους μικρούς δασκάλους που είχαν γίνει αποδεκτοί όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι ο πεφωτισμένος κάνει μια αλλαγή φάσης, ενώ υπήρχε, αν θέλετε, αρχικά μόνο το συμβουλευτικό της παράδοσης, έρχεται αυτός να αλλάξει τα δεδομένα. Θα χρησιμοποιήσω μια αναλογία με τον χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός, όπως ξέρετε, πηγάζει από τον Ιουδαϊσμό. Έχουμε την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Η μεγάλη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο θα βασιστεί στο γεγονός ότι οι Εβραίοι ακολουθούν βέβαια την Παλαιά Διαθήκη, το Ταλμούντ και ακόμα και την Καμπάλα, αλλά αυτό είναι λίγο πιο έντεχνο, ας το αφήσουμε για προς το παρόν. Και βέβαια σε αυτό το πλαίσιο εμείς διαχωριζόμαστε με την Καινή Διαθήκη λέγοντας ότι αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι τι έγινε μετά τον Χριστό. Πρώτα απ' όλα έχει ενδιαφέρον να το δούμε με αυτόν τον τρόπο. Για ποιο λόγο? Ο Χριστός γεννιέται Εβραίος. Ο Χριστός διδάσκει σε συναγωγή και δεν διδάσκει ποτέ στην εκκλησία για έναν πολύ απλό λόγο. Δεν δημιουργήθηκαν εκκλησίες εκείνη την εποχή. Ήταν μεταγενέστερες και θα διδάξει βέβαια και εκτός εκκλησίου, άρα εκτός συναγωγής, όπου υπάρχει ανάγκη. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι κάτι που το ξεχνάμε, ειδικά όταν είμαστε παραδοσιακοί έως δογματικοί, ξεχνάμε ότι αυτός που δημιούργησε αυτή τη θρησκεία δίδασκε και εκτός πλαισίου. Έχουμε την εντύπωση ότι αυτό που είναι σημαντικό να είμαστε εντός πλαισίου, δηλαδή μόνο εντός της Εκκλησίας. Η μεγάλη διαφορά που βλέπουμε, νομίζω ότι το βλέπετε αμέσως, έχει σχέση με μια πράξη που χρησιμοποιείται και μάλιστα και στον μουσουλμανισμό,
το θέμα της περιτομής. Αν προσέξετε στις χριστιανικές θρησκείες, εορτάζεται η περιτομή, αλλά έχει γίνει μια διαφοροποίηση. Σε μερικές δίνουμε μεγάλη σημασία και σε άλλες το έχουμε αλλάξει, όπως είναι π.χ. και εδώ. Στην πραγματικότητα έχουμε ανταλλάξει το πλαίσιο με τον Άγιο Βασίλη. Ιωάννη, τι θες, έχεις ένα πρόβλημα? Δεν έχεις καλό φωτισμό. Και τι μας νοιάζει? Μας νοιάζει γιατί έχεις και κάμερα εδώ. Και αυτό δεν μας νοιάζει. Θα φαίνεσαι σκιά. Δεν πειράζει. Ας στις σκιές βλέπουμε το φως, όταν έχουμε πολύ φωτισμό τελικά το ξεχνάμε. Άρα άστο καλύτερα, δεν πειράζει. Okay. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν, που λέγαμε, είναι ότι όταν έρχεται η καινοτομία του Χριστού, που την βλέπετε ήδη από την παράδοση, όταν λέμε ότι όταν ήταν 12 χρονών συζητούσε ήδη με τους ειδικούς, με τους ραβίνους, υπάρχει μια διαφοροποίηση που προέρχεται από τις εντολές. Οι εντολές, οι 10 εντολές που έχουμε, είναι το ανάλογο, υπάρχουν εντολές και στον Βουδισμό, και αυτές 10. Έχει ενδιαφέρον ότι στον Βουδισμό υπάρχουν δύο εκδοχές, μία που είναι αρνητική και μία που είναι θετική, άρα η αρνητική είναι δεν θα κάνεις αυτό, ή τουλάχιστον θα προσπαθήσεις να μην κάνεις αυτό, και έχουμε ακριβώς το ανάλογο με τις εντολές, μιλάω για τον Μωυσή, και στη συνέχεια τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι ο Χριστός σαν συνεισφορά θα προσθέσει ουσιαστικά μία συμβουλή, το αγαπάτε αλλήλους, με δύο επίπεδα. Το ένα είναι αγαπάτε αλλήλους όπως σας αγαπώ, και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι δύσκολο, είναι το πιο δύσκολο, και το άλλο είναι αγαπάτε αλλήλους όπως θέλετε να σας αγαπάνε. Αυτή είναι η ιδέα. Το ένα είναι λοιπόν ατομικό, το άλλο είναι ολικό, το ένα είναι πιο εύκολο, γιατί πάνω κάτω είναι κάνε στους άλλους μόνο αυτό που θες να σου κάνω. Άρα χρησιμοποιούμε μια συμμετρία μεταξύ των πιστών, ενώ το άλλο είναι μια ασυμμετρία, εφόσον είναι αυτός που το επινόησε και λέει τουλάχιστον να χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα. Αυτό, άμα θέλουμε να το μεταφράσουμε, αν θέλετε, πιο μοντέρνα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ανάλογο από αγαπάτε την ανθρωπότητα. Βέβαια, άμα το πούμε έτσι, μπορεί να φανεί μια καινοτομία, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι απλώς μια επέκταση μιας έκφρασης η οποία είναι πιο κατανοητή όταν λειτουργεί σε επίπεδο ανθρώπων. Τώρα, το θέμα για τους ανθρώπους, στην πραγματικότητα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι όταν κάνουμε κάτι το θετικό, το οποίο προέρχεται από την αγάπη, τότε δεν έχουμε ανάγκη να κάνουμε κάτι άλλο. Σας υπενθυμίζω ότι με την πρώτη σύνοδο στα Ιεροσόλυμα, όπου είχαμε και τους Απόστολους, είχαμε ειδικά τον Απόστολο Πέτρο, αποφασίζουν οι χριστιανοί να μην χρησιμοποιούν πια την περιτομή, εφόσον έχουν αποφασίσει ότι η αγάπη του Χριστού επαρκεί για να είσαι πιστός και δεν υπάρχει ανάγκη να κάνεις και περιτομή. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο θα μας απασχολήσει, αν θέλετε, και ως πράξη, γιατί είναι μια πράξη που είναι μία αναστρέψιμη, και το ερώτημα είναι γιατί να κάνω μία πράξη μία αναστρέψιμη πάνω στο σώμα μου, ενώ θεωρώ ότι το σώμα είναι δώρο. Όταν το λέω αυτό, για όσους παρακολουθούσαν και χθες διάφορα πράγματα, αν νομίζετε ότι περιορίζουμε σε αυτό το τομέα, για μένα αυτή η πράξη είναι το ίδιο με αυτούς που τρυπάνε το σώμα τους, με αυτούς που κάνουν τατού στο σώμα τους, με αυτούς που χαλάνε το σώμα τους με έναν τρόπο, διότι ξέρουμε ότι μία από τις πράξεις βαρβαρότητας που υπάρχει στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι να χαλάμε το σώμα των θυμάτων. Άρα το ερώτημα είναι τι γίνεται όταν τα ίδια τα άτομα μόνα τους χαλούν το σώμα τους. Είμαστε εντάξει για το φως, Ιωάννη, τώρα? Όχι. Όχι, θες ακόμα περισσότερο? Άσε, είναι πιο δύσκολο. Πρέπει να πας πιο πίσω. Άρα στο τέλος της διάλεξης, αν τα καταφέρουμε, θα θυμάσαι το φως. Ναι. Που είναι καλό για τέτοια διάλεξη. Όχι, όταν θα το βλέπετε εσείς θα το θυμάσαι. Ωραία. Άρα προσπαθώ να σας πω το εξής, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο, άμα το εξετάσουμε λίγο πιο ολικά, θα μπορέσαμε να πούμε, όπως το λέγαμε και χθες, αν θέλουμε να περάσουμε στο επίπεδο της πίστης, είναι δύσκολο να μισούμε την ανθρωπότητα.
Γιατί όταν είμαστε μόνο στο δικό μας το πλαίσιο, θεωρούμε πάνω κάτω, το κάνουν όλες τις θρησκείες και το κάνουν μάλιστα και οι λαοί. Αρχικά ένας λαός, σε πολύ απλοϊκό επίπεδο, θεωρεί τον εαυτό του ως άνθρωπο. Άρα, αν κοιτάξετε, ας πούμε, πώς ονομάζονται πολλοί λαοί, θα δείτε ότι στη γλώσσα τους ονομάζονται άνθρωποι. Και μετά το ερώτημα είναι τι είναι οι άλλοι. Άρα έχει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε εδώ κάτι που συγκρούεται. Συμφωνούν όλοι ότι είναι άτομα. Κάθε θρησκεία θεωρεί ότι η δικιά της καθορίζει ποιοι είναι οι άνθρωποι και αναρωτιέται πόσο ανθρώπινοι είναι οι άλλοι. Για όσους δεν το πιστεύουν, είναι ένα ωραίο πλαίσιο και το θέμα της ψυχής. Σας υπενθυμίζω ότι είχαμε ακόμα και δικαστήριο στο Βαλιαντολίδ για τον διαχωρισμό όσο αφορά την ψυχή και να ρωτιόντουσαν αν οι Ινδιάνοι έχουν ψυχή. Τελικά αυτός που ήταν δικηγόρος των Ινδιάνων και ήταν και αυτός παπάς, τελικά κατάφερε να πείσει τους άλλους ότι όντως οι Ινδιάνοι έχουν ψυχή. Αλλά βέβαια εκείνη την εποχή κανένας δεν αναρωτιόταν αν οι μαύροι έχουν ψυχή. Υπάρχουν άλλες θρησκείες που θεωρούν ότι τα ζώα δεν έχουν ψυχή και θεωρούν μάλιστα ότι έχουν τη σιγουριά της αλήθειας. Εμείς αυτό που βλέπουμε ιστορικά, αν θέλετε και θρησκευτικά, διαχρονικά στην ιστορία της ανθρωπότητας, τελικά όλο και περισσότεροι έχουν ψυχή, διότι σιγά σιγά ανακαλύπτουμε ότι και άλλοι είναι άνθρωποι. Έχει ενδιαφέρον όμως να το δούμε αυτό, γιατί πρέπει να φανταστείτε ότι σε κάποια φάση στην ιστορία της ανθρωπότητας οι κοινωνίες θεωρούσαν ότι μερικά θύματα δεν ήταν σημαντικά εφόσον ήταν άψυχο υλικό. Αλλά το έμψυχο υλικό θα ήταν οι άνθρωποι και οι άλλοι είναι κάτι που δεν το βάζουμε στην ίδια κατηγορία. Έχουμε λοιπόν το ίδιο με τις βαρβαρότητες που είναι πιο δομημένες, ακόμα χειρότερα, όπως είναι ο ναζισμός, ο οποίος θα πει ότι υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων, υπάρχουν υπάνθρωποι, υπάρχουν το ανάλογο από υπεράνθρωπους, στο ενδιάμεσο μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε και τους υπάνθρωπους πρέπει να τους εξοντώσουμε. Όταν βλέπετε λοιπόν ότι ένα κομμάτι θρησκευτικό της κοινωνίας μπορεί να δομηθεί πάνω σε αυτό το πλαίσιο, καταλαβαίνετε ότι του λείπει το ανθρώπινο στοιχείο. Ένα ερώτημα τώρα είναι αν πρέπει το θεϊκό να είναι ανθρώπινο. Αν είναι πολύ ανθρώπινο, συνήθως, να ξέρετε, το αποφεύγουμε, γιατί μετά θεωρούμε ότι δεν είναι θρησκεία. Θα να δίνω ένα παράδειγμα. Όταν έχουμε τα Ευαγγέλια, τα τρία συνοπτικά και του Ιωάννη, το τέταρτο, παρόλο που προέρχονται δύο από αυτά του Ματθαίου και του Μάρκου από την ίδια πηγή, τη λεγόμενη Q, θεωρούμε ότι είναι μόνο αυτά που έχουν σημασία. Είναι μια απόφαση που πήρε ο Άγιος Ειρηναίος, ο οποίος ήταν τότε συλλογιστής στην τωρινή Λιόν, και θεώρησε ότι επειδή ξεφεύγει το θέμα με τα Ευαγγέλια, πρέπει να καθορίσουμε ποια είναι τα Ευαγγέλια που ακολουθούμε και ποια είναι απόκριφα. Υπενθυμίζω απλώς ότι τα απόκριφα δεν είναι αιρετικά, είναι απλώς απόκριφα, και να θυμάστε επίσης ότι και μέσα στις εκκλησίες όταν μπαίνετε, υπάρχουν στοιχεία από τα απόκριφα Ευαγγέλια, τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά στα κανονικά και κατά συνέπεια θα πρέπει να τα ενσωματώσετε στο μυαλό σας, αλλά σας δίνω ένα πολύ απλό παράδειγμα, δύο μάλλον, να θυμάστε ποιο είναι το όνομα του πατέρα και της μάνας της Παναγίας και να προσπαθήσετε να το βρείτε στα κανονικά Ευαγγέλια και να θυμάστε γιατί υπάρχει γάιδαρος και βόδι στον Σταύρο που γεννήθηκε ο Χριστός. Δηλαδή, τι προσπαθώ να σας πω? Προσπαθώ να σας πω ότι στην πραγματικότητα οι χριστιανοί ακολουθούν στοιχεία των απόκριφων Ευαγγελίων, παρόλο που συγκεντρώνονται μόνο στα επίσημα, τα τέσσερα. Και έχει διαμορφωθεί κάτι που είναι, αν θέλετε, μια αναδρομή, διότι τα τέσσερα ερμηνεύονται ως τέσσερα στοιχεία που αποτελούν την τετράμορφη. Ενώ η τετράμορφος βέβαια είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά σημαίνει λοιπόν ότι δημιουργούνται τέσσερα Ευαγγέλια και μόνο τέσσερα,
και ακολουθούν ένα στοιχείο που ήταν πριν το Χριστό, καταλαβαίνετε ότι αυτό ερμηνεύθηκε στη συνέχεια ως θετικό στοιχείο εφόσον λειτουργεί κανονικά και συμπληρωματικά. Όμως σε αυτό το πλαίσιο παραμένει ένα πρόβλημα, π.χ. Οι γυναίκες γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν παλέψει για να νικήσουν πολλούς αγώνες και δεν μιλάω μόνο για τον φεμινισμό, είναι ένας μεγάλος αγώνας και έχουν καταφέρει πράγματα που ήταν πολύ απλά αδιανόητα, σας το λέω έτσι μαζικά, έναν αιώνα πριν, βέβαια σε μερικούς ήταν πιο προχωρημένα, το γεγονός ότι έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν, άρα είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει τουλάχιστον τον 21ο αιώνα. Η πρόσβαση στο ιερό, η πρόσβαση στην ιεροσύνη. Άρα αυτό που ξέρουμε, όπως ξέρετε, ο Χριστός είχε μαθήτριες. Όμως βλέπετε ότι στο μυστικό δείπνο δεν υπάρχει καμία μαθήτρια. Παρόλο που γνωρίζουμε τη Μαρία Μαγδαληνή. Και εδώ το ερώτημα έχει ως εξής. Ξέρουμε ότι όταν κουβαράει τον Σταυρό, δηλαδή στις λεγόμενες τάσεις, και η Παναγία και η Μαρία Μαγδαληνή θα σκουπίζουν ακόμα και το αίμα του, θα βρίσκονται στην Σταύρωση μαζί με τον Ιωάννη και τον Πέτρο. Ο Πέτρος θα βοηθηθεί από τον Ιωάννη γιατί δεν τολμούσε να το ζητήσει. Ο Ιωάννης ήταν, από ό,τι φαίνεται, αρκετά νέος για να είναι τολμηρός και να μείνει και εκεί πέρα. Και ξαναβλέπουμε την Μαρία Μαγδαληνή και στην Ανάσταση. Έχει ενδιαφέρον τώρα να σκεφτούμε ότι αυτό το πρόσωπο και με την Παναγία βέβαια, που είναι θηλυκά, δεν έχουν δώσει μια συνέχεια και γι' αυτό έχουμε καταντήσει στον χριστιανισμό οι γυναίκες να μην έχουν πρόσβαση στο ιερό. Τώρα το ερώτημα είναι γιατί να μην έχουν πρόσβαση οι γυναίκες στο ιερό, ενώ οι γυναίκες είχαν πρόσβαση και στη Σταύρωση και στην Ανάσταση. Και άμα απευθύνω τώρα το ερώτημα στις γυναίκες, προτιμάτε να έχετε πρόσβαση στο ιερό ή γυναίκες να είχαν πρόσβαση στη Σταύρωση? Και νομίζω ξέρετε όλες τι θα απαντήσετε, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι γιατί να μην υπάρχει συνέχεια. Αλλά αυτό που βλέπουμε σαν αντιπαράθεση είναι αυτό που ονομάζουμε τώρα η προσέγγιση του Πέτρου και η προσέγγιση της Μαρίας Μαγδαληνής, είναι ότι θεωρούμε τώρα και θεολογικά και θρησκευτικά ότι η Μαρία Μαγδαληνή δεν έκανε μόνο μαθήτρια, δίδαξε στη συνέχεια και θεωρούμε επίσης, δηλαδή δίδαξε τον Λόγο του Χριστού, θεωρούμε επίσης ότι η ίδια Εκκλησία προσπάθησε να δομήσει διαφορετικά τις αρχές έτσι ώστε να υπάρχει αυτό το κυρίαρχο ανδρικό στοιχείο. Έχει ενδιαφέρον να το έχετε στο μυαλό σας, γιατί βλέπετε ότι αυτό που σας έδωσα σαν παράδειγμα για τον βουδισμό, υπήρχαν μοναχές που λειτουργούν, κάνω τώρα την αναλογία, ως παπάδες. Εμείς δυσκολευόμαστε σε αυτό το πλαίσιο, παρόλο που στην Βυζαντινή περίοδο είχαμε κάνει κάτι το ανάλογο, λόγω ανάγκης. Για ποιο λόγο? Επειδή ήταν πολλές αυτές που γινόντουσαν χριστιανές και πρέπει να τις βαφτίσουν, είχαν βρει μια μέθοδο να έχουν παπά γυναίκα, γιατί βέβαια τις βάφτιζαν γυμνές. Άρα αντί να αλλάξουν όλες αυτές τις γυναίκες που τις βάφτιζαν γυναίκες γυμνές, τι έκαναν? Έβαλαν ιερό στοιχείο γυναικείο, δεν έχει πρόβλημα, γιατί βέβαια όλες αυτές οι γυναίκες ήταν κάποιες ηλικίες και δεν ήταν τώρα που είχαν γεννηθεί. Γιατί πρέπει να το σκεφτείτε φυσιολογικά, νομίζω τώρα επειδή το ζήσαμε και με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, είχαμε πολλούς χριστιανούς που βαφτίστηκαν σε μεγάλη ηλικία, διότι δεν είχαν πρόσβαση πριν. Άρα αυτό είναι πάντοτε ένα ερώτημα και βλέπετε και αυτές τις διαφορές που έχουμε με τις ανατολικές χώρες. Σας το θέτω αυτό σαν πρόβλημα για να καταλάβουμε το εξής. Μπορεί μια πίστη της ανθρωπότητας να καταπατάει επίσημα τις γυναίκες? Μπορεί μια πίστη της ανθρωπότητας να διαχωρίζει τους ανθρώπους ανάλογα με το επίπεδό της, το επίπεδό τους, το ταξικό, το κοινωνικό,
Ναι. Να απαντήσω. Βεβαίως. Το επιβάλλουν κοινωνικοί οι λόγοι. Παράδειγμα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η μητέρα μου κατάγεται από τη Σκιάθο. Μέχρι τότε που ζούσε ακόμα, οι γυναίκες στη Σκιάθο ζούσαν πολύ πιο πίσω από το πώς ζούσαν οι γυναίκες της εποχής που περιγράφεται. Ο λόγος ήταν ότι οι άντρες τους όλοι ήταν ναυτικοί και αν έβγαινε από το σπίτι η γυναίκα έπρεπε να έχει το πρόσωπό της καλυμμένο, να είναι ντυμένη με ρούχα μαύρα, σγούρα, τέλος πάντων και μονοκόμματα, γενικά να μην προκαλεί. Ο λόγος ήταν αυτός που σας λέω, δεν έπρεπε να δώσει καμία αφορμή για καμία συζήτηση, διότι όλοι τους οι άντρες ήταν ναυτικοί και λείπανε. Τώρα γίνανε ξενοδόχοι βέβαια και τα πράγματα άλλαξαν αμέσως την ίδια στιγμή. Ωραία. Άρα θέλω απλώς να σας πω, επειδή βλέπετε ότι συμφωνούμε στο κοινωνικό πλαίσιο που πιέζει, αλλά στην πραγματικότητα εδώ το παράδειγμα που δίνεται δεν αφορά την πίστη της ανθρωπότητας, αφορά τη θρησκεία της κοινωνίας. Και επειδή η κοινωνία έχει αποφασίσει ότι είναι θρησκεία, θεωρεί ότι μερικά στοιχεία πρέπει να είναι έτσι. Όταν μιλήσατε τώρα για το κάλυμα, γιατί το έχουμε και στο μουσουλμανικό στοιχείο, κάποιοι από εμάς θεωρούν ότι είναι φυσικό, εφόσον το θέλουν, να είναι καλυμμένες. Στην πραγματικότητα τώρα, αν το θέλουν όλες, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει το ανάλογο και απλώς συνηγορούμε προς την κοινωνία και τελικά καταπατούμε την πίστη και δημιουργούμε μια θρησκεία η οποία δεν σέβεται τον άνθρωπο με τον ίδιο τρόπο. Το ερώτημα που έθεσα, παρόλο που πιστεύετε ότι απαντήσατε, είναι αν μια πίστη της ανθρωπότητας έχει δικαίωμα να το κάνει. Άρα αυτό που ήθελα απλώς να σας πω είναι ότι όχι. Και άμα κοιτάξετε τώρα τα δικαιώματα της ανθρωπότητας και δεν κοιτάξετε μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή άμα κοιτάξουμε και τα δικαιώματα των αυτόχθρων λαών, που τα πρώτα, αν θέλετε, είναι ήδη παλαιότερα και θα είναι η Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών από το 1948, τα δικαιώματα των αυτόχθρων λαών έχουν καθοριστεί από το 2007, άρα έχουμε ήδη μια δεκαετία και στη συνέχεια τώρα το παλεύουμε για να έχουμε και τα δικαιώματα της ανθρωπότητας. Πολλοί από εμάς δεν μπορούν καν να διανοηθούν η ανθρωπότητα να έχει δικαιώματα. Διότι είναι κάτι το αφαιρετικό. Ενώ στην πραγματικότητα είναι το ανάλογο, αν θέλετε, από ένα ψηφιδωτό. Άμα αναρωτηθούμε αν είναι οι ψηφίδες που αποτελούν το ψηφιδωτό ή το ψηφοδετό αποτελείται από ψηφίδες, έχουμε την εντύπωση ότι αρχικά η ερώτηση είναι συμμετρική. Είναι εντελώς διαφορετική. Όσοι ξέρουν από ψηφιδωτά, να ξέρετε ότι είναι η εικόνα πρώτα και μετά γίνεται η αντιγραφή με τις ψηφίδες. Όμως, το πιο προσβάσιμο για μας είναι η ψηφίδα. Όταν λοιπόν είμαστε άνθρωποι, έχουμε την εντύπωση ότι εμείς αποτελούμε την ανθρωπότητα και ξεχνάμε ότι μάλλον γινόμαστε ανθρώπινοι λόγω της συλλογικής μνήμης και έτσι ανήκουμε στη συνέχεια στην ανθρωπότητα. Το να ανήκεις στην ανθρωπότητα είναι δύσκολο, το να ανήκεις σε μια κοινωνία είναι εύκολο. Άρα, από τη στιγμή που γεννιόμαστε, είμαστε σε μια κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει μια θρησκεία που μπορεί να είναι μια ή να είναι μη θρησκεία, αν θέλετε, για να έχουμε ενσωματωμένους και τους άθεους. Και στη συνέχεια επιλέγουμε κάποια πορεία. Είναι μερικοί από εμάς που αλλάζουν θρησκεία, υπάρχει αυτό. Μερικοί βέβαια έχουν αλλάξει με βοήθεια των άλλων, το βοήθεια είναι σε εισαγωγικά. Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον, το λέμε αναξιοπιστία και δεν το λέμε αλλαγή θρησκείας. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι το ένα είναι πίστη και το άλλο δεν είναι. Και γι' αυτό πάλι δυσκολευόμαστε να πούμε άθρησκος, ενώ είμαστε πάντοτε στο πλαίσιο της ευκολίας να πούμε άπιστος. Άρα το πρώτο ερώτημα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ειδικά για μια πίστη ανθρωπότητας, τι θα σήμαινε άπιστος. Θα ήταν, ας πούμε, κάποιος που κατηγορείται, που καταδικάζεται, που εκτελείται. Θα δείτε ότι έχουμε πολλές θρησκείες που χωρίς κανένα πρόβλημα καθορίζουν ότι μερικοί άνθρωποι μπορεί να είναι θύματα. Και έχουμε εδώ ένα πρόβλημα δομικό, διότι θεωρούν ότι επειδή υπάρχουν, έχουν πρόσβαση στην αλήθεια και μπορούν άνετα, λόγω δογματισμού, να αποφασίσουν ότι μια κοινωνική οντότητα πρέπει να εμφανιστεί χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, αν αναλύσουμε την ορολογία της γενοκτονίας μέσω του Λέμκιν και στη συνέχεια της φάσης του Στάντον, θα δούμε
ότι αυτό και μπορεί να είναι μια καινοτομία και για τους μαθητές αυτό που θα πω, άρα να είναι λίγο προετοιμασμένοι, θα δούμε ότι στην πραγματικότητα οι φάσεις του στάντων που περιγράφουν τη διαδικασία γενοκτονίας ουσιαστικά περιγράφουν κομμάτια θρησιών, οι οποίες δεν έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο που ονομάζουμε γενοκτονία, άμα είναι 8 είναι το 7ο, έχουν φτάσει όμως τα πρώτα. Και έχει ενδιαφέρον γιατί κανένας δεν δίνει έμφαση σε αυτό το γεγονός ότι τα πρώτα κριτήρια μιας γενοκτονίας μπορεί να είναι άνετα κριτήρια που είναι ενσωματωμένα σε θρησκείες. Και δεν βλέπουμε το ένα με το άλλο. Ας πούμε όταν έχουμε την έννοια της κατηγοριοποίησης, όταν έχουμε την έννοια της πόλωσης, στόχευσης. Αυτό στην πραγματικότητα είναι στοιχεία που θα μειώσουν μερικούς ανθρώπους για να εξηγήσουν στους άλλους ότι μπορούν άνετα να τους εξοντώσουν, γιατί δεν μετράει. Άρα όταν το βλέπετε να γίνεται τόσο δομικά, καταλαβαίνετε ότι όντως έχουμε ένα πρόβλημα. Άρα άμα κοιτάξουμε και άλλες θρησκείες, όπως είναι η θρησκεία Μπαχάη, η οποία ενσωματώνει στοιχεία και του χριστιανισμού και ουσιαστικά του βουδισμού και του μουσουλμανισμού, θεωρώντας ότι υπάρχουν οι μεγάλοι δάσκαλοι της ανθρωπότητας, και πάλι έχουμε ακόμα ένα θέμα που δεν έχει λυθεί, είναι η πρόσβαση των γυναικών πάνω σε αυτή τη θρησκεία. Άρα έχει ενδιαφέρον να το σκεφτούμε, διότι το ξέρουμε και για τον Βούδα, το ξέρουμε και για τον Χριστό, για τα παραδείγματα χειροπιαστά, ότι είχαν μαθήτριες. Γιατί αυτές οι μαθήτριες εξαφανίζονται μέσα στο πλαίσιο της θρησκείας. Το πιο ενδιαφέρον το είδαμε πρόσφατα, στο Masterclass πήγαμε σε μια εκκλησία η οποία ήταν τρίκλητη και είχε δύο τέργες όπου βλέπαμε τον Χριστό στη Σταύρωση. Στη μία ο Χριστός ήταν μόνος του και στην άλλη ήταν με την Παναγία και τη Μαρία Μαγδαλίνη. Το ερώτημα που θέλω να σας θέσω για να δείτε πώς λειτουργεί και η έννοια της έξυπνης πίστης είναι: πώς μπορεί από μια πτέρυγα ο Χριστός να είναι μόνος του και από την άλλη να είναι με δύο άτομα, ενώ ξέρουμε ότι ήταν τέσσερα, και να θεωρούμε ότι είναι σωστό? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για τις θρησκείες των κοινωνιών είναι να εξετάσουμε αν στέκουν δομικά. Και μερικές φορές θα δείτε ότι βρίσκουμε αντιφάσεις και αυτές τις αντιφάσεις συνήθως οι θρησκείες τις λύνουν δογματικά, θεωρώντας ότι έτσι είναι και δίνουν έμφαση στο πρέπει και ξεχνούν το πρέπον. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε αυτόν τον διχασμό μέσα στα ίδια τα δομικά της θρησκείας, στοιχεία, σημαίνει ότι δεν δημιουργήθηκαν ορθολογικά, δημιουργήθηκαν με μια συνέχεια αλλαγών, μπορεί να είναι το ανάλογο από συνόδους, και μπορεί μετά να σκεφτείτε πώς λειτουργεί το αιρετικό στοιχείο. Το αιρετικό στοιχείο, όταν καθορίζεται με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι υπάρχει μια συμφωνία εσωτερική, σε επίπεδο υψηλό, δεν δίνω ονομασίες για να μην μπερδευτούμε εφόσον είναι πολλές θρησκείες για τις οποίες μιλάμε, και θεωρούν ότι αυτή η πλειοψηφία μπορεί να πει ότι δεν έχει σημασία και η ουσία είναι αλλού. Κατά συνέπεια μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν την ίδια πίστη και ουσιαστικά δεν έχουμε μια θρησκεία που είναι αναγνωρισμένη. Να ξέρετε ότι λοιπόν έχουμε πολλές θρησκείες που είναι θρησκείες μειονοτήτων που καταπατούνται χωρίς κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτή την περίοδο, επειδή έχουμε τα στοιχεία της τρομοκρατίας, ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Γιατί με τους Γιαζιντί ήταν το ίδιο πράγμα. Έχουμε ανθρώπους που δεν είναι απαραίτητα στις μεγάλες θρησκείες που σας είπα και είναι σε άλλες, και το γεγονός ότι είναι σε άλλες θεωρούνται ήδη ένοχοι και θεωρούνται ουσιαστικά καταδικασμένοι από αυτές τις λεγόμενες θρησκείες που θεωρούν τον εαυτό τους πίστη. Έχει ενδιαφέρον να το κοιτάξουμε με αυτόν τον τρόπο και να δούμε επίσης ότι υπάρχει μια διαφορά. Το να υπάρχει κάποιος που να λέει εγώ είμαι πιστός και ο άλλος δεν είναι πιστός έχει νόημα όταν είμαστε στο θρησκευτικό πλαίσιο. Το ερώτημα είναι αν έχει νόημα να πει ότι ο άλλος δεν είναι καν θρησκείος. Σας δίνω ένα παράδειγμα, γιατί πολύ συχνά, ειδικά στην Ελλάδα, δεν το αναλύουμε σωστά.
Η τρομοκρατική οργάνωση Daesh δεν είναι μόνο μουσουλμανικό σουνιτικό στοιχείο, είναι σαλαφίτες που στην πραγματικότητα είναι ουαμπίτες. Αυτοί οι ουαμπίτες θεωρούν ότι οι σουνίτες είναι αιρετικοί και θεωρούν ότι οι σιίτες είναι άθρησκοι. Θεωρούν επίσης ότι οι άνθρωποι του βιβλίου, δηλαδή οι χριστιανοί και οι Εβραίοι, είναι εχθροί. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει πρακτικά ότι μέσα στο πλαίσιο της θρησκείας που έχουν, την οποία ονομάζουν πίστη, θεωρούν ότι πρέπει να εξοντωθούν αυτοί που δεν ανήκουν σε αυτό το χώρο, θεωρούν ότι είναι όχι μόνο απαραίτητο, αλλά ικανοποιητικό ως έργο αυτή η πράξη βαρβαρότητας, και εμείς έχουμε απλώς την εντύπωση ότι είναι μια λεπτομέρεια που έχει δημιουργηθεί σχετικά πρόσφατα. Είναι λάθος, είναι μια λεπτομέρεια που έχει τρεις αιώνες. Οι Ουαμπίτες θεωρούνται αιρετικοί από τις τέσσερις παραδοσιακές σχολές του Ισλαμισμού, και από αυτό και πέρα καταλαβαίνουμε ότι ο διαχωρισμός είναι διαφορετικός. Δηλαδή, οι παραδοσιακές σχολές θεωρούν ότι είναι αιρετικό, αλλά δεν θεωρούν ότι είναι ένα πλαίσιο που πρέπει να εξοντωθεί. Ενώ, αντιθέτως, οι Ουαμπίτες, γιατί ήδη έχουν επηρεαστεί από τους Σαλαφίτες, θεωρούν ότι είναι καλό να εμφανιστεί το άλλο πλαίσιο. Άρα, ένα παράδειγμα για το οποίο δεν μιλάμε συχνά, γιατί επειδή δεν γνωρίζουμε καλά τις Ισλαμικές θρησκείες και τους διαχωρισμούς, ξεχνάμε π.χ. ότι η Σαουδική Αραβία τα 20 τελευταία χρόνια έχει διαλύσει εξ ολοκλήρου το 90% των μουσουλμανικών ναών που υπάρχουν εδώ και περισσότερα από 1000 χρόνια. Θα ήταν καλό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί συχνά εμείς γνωρίζουμε πιο πολύ την αντιπαράθεση μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών. Είναι μια λανθασμένη προσέγγιση, γιατί υπάρχουν προβλήματα και εσωτερικά. Και βέβαια στους μουσουλμάνους και στους χριστιανούς, αλλά και στους βουδιστές και στους Ινδουίστες. Το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι αυτές οι παρατάξεις που δημιουργούνται από διάφορες σχολές, μπορεί να είναι και από θρησκευτικούς ηγέτες που αλλάζουν λίγο τα δεδομένα και δίνουν χαρακτηριστικά διαφορετικά, τότε βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια συνοχή. Η εσωτερική συνοχή είναι πολύ σημαντική. Για ποιο λόγο? Σημαίνει ότι υπάρχει όχι μόνο ένα πλαίσιο ορθολογικό με την απλοϊκή έννοια, είναι ότι οι άνθρωποι που σκέφτηκαν αυτή τη θρησκεία την σκέφτηκαν έτσι ώστε να μην αντικρούει τα λεγόμενά της τα αρχικά. Φανταστείτε λοιπόν ότι άμα έχετε αυτό το πλαίσιο, έχει ενδιαφέρον να αντιληφθείτε ότι αυτό που ονομάζουμε εντολές σιγά σιγά εξελίσσεται, τουλάχιστον σε επίπεδο της ανθρωπότητας, σε συμβουλές. Δεν υπάρχει τίποτα το υποχρεωτικό. Να ξέρετε ότι οι εντολές είναι πάντα εύκολες, γι' αυτό οι γονείς, ακόμα και με τα παιδιά τους, προτιμούν τις εντολές από τις συμβουλές, γιατί είναι πιο γρήγορο. Διότι άμα δίνουν μόνο συμβουλές και το παιδί δεν το κατανοεί, δεν το ακολουθούν. Ενώ άμα είναι μια εντολή, δεν ζητάνε κατανόηση, ζητάνε απλώς εκτέλεση. Σε επίπεδο ανθρωπότητας, σκέφτομαι και τον νέο μου φίλο, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αρχίσει να σκέφτονται για την ανθρωπότητα. Και σε αυτό το πλαίσιο καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούμε να είμαστε μόνο και μόνο, ακόμα και στο διεθνές δίκαιο, γιατί υπάρχουν δύο επίπεδα. Υπάρχει το νομικό στοιχείο και υπάρχει το στρατηγικό στοιχείο. Απλοϊκά θεωρούμε ότι το νομικό στοιχείο μπορεί να υπάρχει, αλλά στο τέλος, άμα υπάρχει στρατιωτική επικάλυψη, αλλάζει τα δεδομένα. Δεν τα αλλάζει τόσο εύκολα όσο νομίζουμε. Και πρέπει, αν θέλετε, να υπάρχει και ένα ηθικό στοιχείο. Άρα, θα μπορούσαμε να πούμε το εξής, ότι οι κοινωνικές θρησκείες βασίζονται σε αρχές, οι οποίες μπορεί να είναι και αυθαίρετες, ενώ αυτό που θα ονομάζαμε πίστη της ανθρωπότητας πρέπει αναγκαστικά να θεμελιωθεί πάνω σε αξίες. Οι αρχές, επειδή έχουν μια ταξινόμηση και έχουν μια δομή, ακόμα και εσωτερική, μπορούν να συγκριθούν
και να πούμε ότι μερικές αρχές έχουν προτεραιότητα, άλλες λιγότερο. Και τότε μπορούμε να φτιάξουμε μια δομή που θα μπορούσε να ήταν, αν θέλετε, το ανάλογο από μια νομοθεσία ενός κράτους. Όμως για τις αξίες, να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι αξίες δεν συγκρίνονται. Άμα κάποιος σας πει τι είναι πιο σημαντικό, η ελευθερία ή η αρετή, τι να πείτε? Ό,τι και να πείτε, μόλις μπαίνετε σε πλαίσιο σύγκρισης, σημαίνει ότι είστε σε μια λανθασμένη πορεία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι στο πλαίσιο της πίστης έχουμε θεμελιακά δεδομένα, τα οποία δεν συγκρίνονται, τα οποία όμως ενσωματώνονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο, το οποίο είναι βέβαια προς την κατεύθυνση της ανθρωπότητας. Ενσωματώνουμε βέβαια και την έννοια του σεβασμού. Ο σεβασμός είναι μια δύσκολη έννοια, γιατί πολλοί από εμάς σέβονται τον άλλον επειδή το φοβούνται. Είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσεις τον σεβασμό κάποιου άλλου χωρίς να τον φοβίζεις. Άρα όταν μιλάμε π.χ. για στρατηγικές του τύπου σοκ και δέος, στην πραγματικότητα καταλαβαίνουμε ότι έχει σχέση με τον εκφοβισμό. Άρα να θυμάστε το εξής, το βλέπω τώρα εγώ με τους καθηγητές και τους δασκάλους. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου που λειτουργεί σε θέματα αρχών, είναι πολύ απλό, έχει μια εξουσία, διότι μπορεί να κόβει. Με έκοψε. Έδωσα το μάθημα 5 φορές, με έκοψε 5 φορές. Και μπορεί, έχουμε και μερικούς καθηγητές που είναι εντελώς ακραίοι, σας λένε ό,τι και να κάνεις, εγώ θα σε κόβω. Αν θέλετε ζωντανά παραδείγματα με ονόματα που το ζητάτε. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε το εξής. Αυτή η εξουσία είναι εκτός ουσίας και προέρχεται μόνο και μόνο από την έννοια της τιμωρίας. Ένας δάσκαλος, όπως είναι ας πούμε ο Σοκράτης ή όπως είναι ο Χριστός, ο Βούδας κτλ. Περιορίζω τώρα την εμβέλειά τους μόνο στον χώρο της διδασκαλίας, εντός εισαγωγικών. Δεν είναι αυτός που σέβεσαι επειδή τον φοβάσαι. Και όταν θεωρείς ότι σε πειράζει, είναι επειδή ασχολείται μαζί σου. Στον βουδισμό υπάρχουν 4 κατηγορίες που έχουν απλοποιήσει τα πράγματα. Υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν ξέρουν ότι δεν ξέρουν, τους αφήνουμε ήσυχους. Υπάρχουν οι άνθρωποι που ξέρουν ότι δεν ξέρουν, τους διδάσκουμε. Υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν ξέρουν ότι ξέρουν, τους ξυπνάμε. Και υπάρχουν οι άνθρωποι που ξέρουν ότι ξέρουν και τους ακολουθούμε. Θα μου πείτε, είναι μια απλή μορφή, αλλά να ξέρετε, είναι όπως είναι οι παραβολές. Χρησιμοποιούμε απλές μορφές νοητικές για να δείξουμε σε αυτούς που δεν είναι ακόμα μαθητές πώς λειτουργούν τα πράγματα. Ένα πρώτο πράγμα που πρέπει να έχετε και στο μυαλό σας, ήταν και ένα μοτίβο που είχαμε και στο Masterclass, είναι σπατάλι χρόνο να αντιστέκεσαι στο ανούσιο. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι όταν κάνεις πάρα πολλές προσπάθειες για κάτι το οποίο δεν έχει νόημα, δεν είναι μόνο αρνητικό, είναι και σπατάλι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εντοπίσεις αν υπάρχει ένας στρατηγικός στόχος μέσα στο θρησκευτικό χώρο ή στον χώρο της πίστης και αν αξίζει να προσπαθείς να το υλοποιήσεις ή αν δεν αξίζει εξ αρχής. Όταν σώζουμε αθώους, όταν είμαστε στην κατηγορία των δικαίων, δεν τους σώζουμε για να πεθάνουν αμέσως μετά. Τους σώζουμε για να διατηρήσουν τη ζωή τους και να μην είναι θύματα του επομένου. Όταν έχουμε δικτατορίες που βασίζονται πάνω στο θρησκευτικό, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι το θρησκευτικό έχει περιοριστεί σε ένα απλό εργαλείο καταπάτησης των ανθρώπων, το οποίο χρησιμοποιείται για λόγους δογματικούς και κανονικούς και αφαιρεί στους ανθρώπους την ελευθερία της σκέψης. Άλλο παράδειγμα, η ελευθερία της πρόσβασης στο ιερό. Έχουμε θρησκείες που δεν δίνουν πρόσβαση στο ιερό και θεωρούν ότι πρέπει να είναι κατανοητό μόνο από τους ειδικούς. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και θρησκείες που δίνουν πρόσβαση στο ιερό και έχουμε και κάτι που είναι ακόμα χειρότερο. Έχουμε θρησκείες που δίνουν πρόσβαση στο ιερό
και οι θρησκευτικοί ηγέτες απαγορεύουν τους πιστούς να έχουν πρόσβαση στο ιερό. Ηγέτες βέβαια χαμηλότερο επίπεδου από το ανώτατο. Νομίζω θα το έχετε ζήσει, επειδή είχαμε και το παράδειγμα της Κιάθου όσο αφορά το οπισθοδρομικό, ας το ονομάσω έτσι, και μην το πάρει στραβά γιατί εγώ είμαι από το Βόλο, αλλά καταλαβαίνεις όταν είπες Κιάθου πόσο κοντά είμαστε. Η ιδέα ποια είναι, ότι όταν έχουμε αυτό το πλαίσιο, έχουμε μερικούς ανθρώπους που λένε ότι πιστεύουν και δεν έχουν διαβάσει στον χριστιανισμό ποτέ τα Ευαγγέλια. Έχουμε μερικούς ανθρώπους που λένε ότι δεν τα πιστεύουν και ούτε αυτοί τα έχουν διαβάσει, αλλά να ρωτήσετε τι δεν πιστεύουν. Και είναι πάλι το ανάλογο, άμα θέλετε να έχετε μια αναλογία εκτός κλασικής θρησκείας. Αυτοί που είναι άθεοι και πιστεύουν, ας πούμε, στο μαρξισμό, είναι πολύ σπάνιο να έχουν διαβάσει το κεφάλαιο. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο δογματικοί από αυτόν που το έγραψε και λέτε, παιδί μου, πού το διάβασε αυτό, δεν το διάβασε. Α! Άρα αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι γιατί να γραφτούν τα ιερά κείμενα άμα δεν τα διαβάζουμε. Και γιατί να δίνουμε σημασία σε αυτούς που μας διαβάζουν αποσπάσματα από τα ιερά κείμενα, αν δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε εξ ολοκλήρου. Στην πραγματικότητα, άμα θέλουμε να έχουμε φώτιση, πρέπει να έχουμε πρόσβαση στις τρεις κατηγορίες που σας έλεγα, στην έννοια της διδασκαλίας, στην έννοια του αξιακού συστήματος και βέβαια στην έννοια των κειμένων. Τα κείμενα όμως, όπως καταλαβαίνετε, μερικές φορές είναι γραμμένα ανάλογα με τις εποχές τους και τις κοινωνίες τους. Άρα αυτά αλλάζουν. Και αλλάζουν και οι θέσεις μας πάνω σε αυτά. Είναι μερικοί από εσάς που σίγουρα πιστεύουν ότι π.χ. είναι οι ίδιοι οι χριστιανοί με τους πρωτοχριστιανούς. Θα σας πω ότι υπάρχουν πολλές διαφορές και αν δεν υπήρχαν πολλές διαφορές δεν θα είχαμε πολλές συνόδους. Δηλαδή κάθε ειδικά οικουμενική σύνοδος τροποποιεί μερικά πράγματα γιατί βλέπει την εξέλιξη και βλέπει τώρα ότι οι άνθρωποι έχουν πάρει μια νέα τάση και θα ήταν καλό να καθοδηγήσουν διαφορετικά αυτή την τάση έτσι ώστε να έχουμε το ανάλογο που θα λέγαμε στρατηγική ενός στρατηγικού μείγματος, δηλαδή να έχουμε διαφορετικές στρατηγικές που συγκλίνουν προς τον ίδιο στόχο. Το παράδειγμα που σας έδωσα ήταν και η επιλογή του Αγίου Ειρηναίου με τα τέσσερα Ευαγγέλια. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όταν έχουμε ανθρώπους, φανταστείτε τώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να σας λέει κάποιος που τα υποστηρίζει ότι δεν έχετε δικαίωμα να τα διαβάσετε. Θα λέγατε τότε τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα άμα δεν έχω δικαίωμα να διαβάσω τη χάρτα. Φανταστείτε ότι είστε αυτόχρονος λαός και σας λένε δεν πρέπει να διαβάσετε τα δικαιώματα των αυτόχρονων λαών. Έχουμε βέβαια και ανθρώπους που είναι, ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες και δεν τα διαβάζουν από μόνοι τους. Έχουμε ανθρώπους που μας εξηγούν ότι ο πνευματικός τους τους είπε να μην τα διαβάσουν. Αυτό είναι πραγματικά το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, διότι το ενδιαφέρον είναι ότι ο πνευματικός τους έγινε πνευματικός λόγω του ιερού στοιχείου του αντικειμένου που σας απαγορεύει να διαβάζετε. Άρα εδώ, αν θέλετε, δεν μιλάμε πια για αίρεση, μιλάμε για ανέρεση αξίας, εφόσον βγάζουμε ένα αξιακό σύστημα και λέμε πάνω κάτω τι, λέμε ότι μόνο μερικοί μπορούν να καταλάβουν τι είναι πραγματικά αυτή η πίστη και μετά λες, εφόσον είναι μόνο μερικοί, γιατί δεν κάνετε μία πίστη εκλεκτών και γιατί μας απασχολείτε όλους, αφού είναι μόνο για μερικούς. Άρα αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η διαφοροποίηση που θα κάνουμε μεταξύ των θρησκειών των κοινωνιών σε σχέση με μία πίστη ανθρωπότητας είναι ότι οι πρώτες χρησιμοποιούν τον διαχωρισμό, χρησιμοποιούν την επιλογή, δεν χρησιμοποιούν απαραίτητα το εκλεκτό και αυτό είναι ένα θέμα και έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες, είναι αυτές που είναι επεκτατικές και θέλουν να αλλάξουν τους άλλους και είναι αυτές που είναι συντηρητικές και θεωρούν ότι το πιο σημαντικό είναι να μην αλλοιωθούν οι ίδιες.
Αυτό το διπλό σύστημα είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί θέλει να πει τι. Είναι ότι μερικές θα μείνουν στην απομόνωση και θα αποτελέσουν μια μειονότητα στην καλύτερη περίπτωση και άλλες θα προσπαθήσουν να εξοντώσουν τους άλλους. Και το βλέπετε όταν έχετε θρησκευτικούς ηγέτες που είναι ικανοί να διαπράξουν εγκλήματα εξ αρχής και να εδραιώσουν τη νέα θρησκεία τους. Άμα κοιτάξετε την διαφοροποίηση που γίνεται μεταξύ των Σουνιτών και των Σιητών, θα δείτε ότι στην πρώτη κατηγορία δεν έχουμε το ανάλογο από τους Άγιους, και αυτό είναι ένα ερώτημα. Στη δεύτερη υπάρχουν και οι μάρτυρες. Αλλά τώρα το ερώτημα έχει ως εξής. Από τη στιγμή που καταλαβαίνουμε ότι ο Άγιος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, αν θέλετε, εξαιρετικός και είναι ένας άνθρωπος προς μίμηση. Τι σημαίνει μια θρησκεία που απαγορεύει την ύπαρξη των Αγίων? Δηλαδή πάνω κάτω σας απαγορεύει να εξελιχθείτε, γιατί για να το πω πιο απλά, ας βάλουμε κάτω τους ανθρώπους, ας βάλουμε πάνω το ιερό, που αυτό είναι ένα θέμα, αλλά για όσους είναι πιο πολύ γνώσεις, το ερώτημα είναι αν το ιερό είναι πάνω ή είναι δίπλα. Αλλά ας το αφήσουμε πάνω για να μην ξαφνιαστείτε εντελώς και μην με κατηγορείς μετά ο Αντώνης ότι είναι ακατανόητο αυτό που λέμε. Στο ενδιάμεσο λοιπόν, αυτοί που είναι πιο πάνω από τους ανθρώπους θα μπορούσαν να ήταν οι Άγιοι, και πάμε μετά στους προφήτες, και από πάνω έχουμε το ιερό που κατεβαίνει προς τους αγγέλους. Το να έχουμε μια θρησκεία που να μην έχει αγγέλους μπορεί να έχει νόημα, διότι μπορεί να πούμε ότι είναι ενσωματωμένη μέσα στο ιερό. Όταν βάζετε μια θρησκεία που δεν μπορεί να έχει ούτε Άγιους ούτε προφήτες, τι σημαίνει για τους ανθρώπους? Σημαίνει ότι μπορούν να μείνουν μόνο κάτω. Άρα δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο ανέλυξης. Πρέπει να είναι απλώς πιστοί σκλάβοι. Αυτό είναι το ανάλογο που έχετε και στα απόλυτα καθεστώτα, όπως έχουμε ζήσει και με διάφορες δικτατορίες, ακροδεξιάς, ο ναζισμός, οι κόκκινες δικτατορίες, Σοβιετική Ένωση, Μάο, Πολπότ κτλ. Όπου βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πλαίσιο ανέλυξης, γιατί θεωρούν ότι πρέπει να είμαστε όλοι ίδιοι. Αυτό είναι ένα πρώτο ερώτημα, αν μία θρησκεία μπορεί να πάει προς μία πίστη, αν εξ αρχής θεωρεί ότι πρέπει να είναι όλοι ίδιοι, ενώ βλέπει αντικειμενικά ότι είμαστε διαφορετικοί. Αν πιστεύετε περισσότερο στην ανθρωπότητα, καταλαβαίνετε ότι η διαφορετικότητα είναι πλούτος ανθρωπότητας. Καταλαβαίνετε ότι επειδή υπάρχει κάτι το διαφορετικό, θα μπορεί να υπάρξει το συμπληρωματικό, το οποίο δεν υπάρχει το συμπληρωματικό όταν είμαστε όλοι ίδιοι. Και από τη στιγμή που υπάρχει το συμπληρωματικό, μπορεί να υπάρχει πρώτον μία έννοια πληρότητας και δεύτερον μία έννοια τελειότητας, η οποία έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί. Και το διευκρινίζω αυτό για αυτούς που μπερδεύουν την τελειομανία με τον στόχο της τελειότητας. Η τελειομανία είναι αδιέξοδος, η οποία σταματάει σε αυτό που θα θεωρηθεί τέλειο. Η τελειότητα είναι μια διαδικασία η οποία συνεχίζεται και μετά. Μπορούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα που είναι και αυτό τέλειο, προσέξτε τα από τώρα, όχι πιο τέλειο, και αυτό τέλειο. Και άμα θέλετε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να είμαστε εκτός και να είναι πιο εύκολο, όταν αποδεικνύεται ένα θεώρημα είναι τέλειο, όταν το γενικεύεται και αυτό είναι τέλειο, άρα έχουμε μια τελειότητα που έχει εξελιχθεί και δεν είναι μεγαλύτερη. Όμως, άμα θεωρείτε ότι ο μοναδικός στόχος είναι το τέλειο, τώρα ξέρετε τι γίνεται. Στην πραγματικότητα θα αφαιρέσετε τα λεγόμενα λάθη και μπορώ να σας πω ότι όλα τα δικτατορικά καθεστώτα είχαν μία ιδιότητα, την τελειομανία. Όλα. Διότι ήθελαν, υποτίθεται, σε ένα ιδανικό πλαίσιο ή ακόμα και ουτοπικό πλαίσιο, όλοι οι άνθρωποι να είναι τέλειοι και να είναι ακριβώς ίδιοι.
Άρα βέβαια η παραμικρή ατέλεια, το βλέπετε και με τις προσεγγίσεις που είχαν και τους ανάπηρους και τους ανθρώπους που είναι με ειδικές ανάγκες. Αν σκεφτείτε ότι σε γενοκτονίες είχαμε βάλει στο ίδιο πακέτο ανθρώπους που ήταν της αντίστασης, ανθρώπους που άνοικαν σε άλλους λαούς και ανθρώπους που είχαν αναπηρίες λόγω γενετικής και λόγω ιστορικού βιολογικού παρελθόντος. Το σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν κάποιος μας λέει ότι πρέπει να είμαστε όλοι οι ίδιοι. Μπορούμε να είμαστε διαφορετικοί και να έχουμε τις ίδιες αξίες και η ισότητα δεν σημαίνει ταυτότητα. Ενώ δυστυχώς μπερδεύουμε αυτή την έννοια και θεωρούμε π.χ. ότι εισάξιος πρέπει να είναι το ίδιο. Εισάξιος, το λέει και η ίδια η λέξη, πρέπει να έχει την ίδια αξία, αλλά όχι απαραίτητα με τον ίδιο τρόπο. Αλλά όταν έχουμε ανθρώπους, ας πούμε, που συγκρίνουν πολιτισμούς και λένε αυτός είναι πιο κάτω, αυτός είναι πιο πάνω, ποιος το λέει αυτό? Η ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα τους αγαπάει όλους αυτούς τους πολιτισμούς, γιατί είναι στοιχεία που είναι πιο κοντά της. Και η διαφορετικότητα και η πολυπλοκότητα και, αν θέλετε, η περιεκτικότητα αυτών των πληθυσμών είναι αυτό που μας επιτρέπει να δούμε την ιστορία ενός εμπλουτισμού σε αυτό το επίπεδο ως ιστορία της ίδιας της ανθρωπότητας. Άρα, αν σκεφτείτε με την ανθρωπότητα σε χαμηλό επίπεδο, επανέρχομαι σε μια αρχική ιδέα για να κλείσω κατά κάποιο τρόπο. Όταν σας έλεγα στην αρχή ότι η ανθρωπότητα είναι μειονότητα των κοινωνιών, είναι επειδή οι κοινωνίες, αυτό που τους αρέσει είναι να έχουν την πλειοψηφία. Έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Ιονέσκο έλεγε πάντα, κάθε φορά που είμαι με την πλειοψηφία φοβάμαι. Αν το σκεφτείτε ορθολογικά, και δεν σας βάλω και δίκτυο νοημοσύνης για μην ευρεάσετε μερικοί από εσάς, το γεγονός ότι είστε πάνω με μεγάλο ποσοστό από το μέσο και έχετε μια μεγάλη τεράστια πλειοψηφία, καταλαβαίνετε ποιος είναι μαζί σας. Άρα το ερώτημα είναι, αν είναι σωστό να είστε με τους πολλούς ή αν είναι σωστό να είστε με το πρέπον. Διότι μερικές φορές μπερδευόμαστε. Ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε που το πάω. Μας αρέσει πάρα πολύ η φήμη. Η φήμη είναι απλώς η αποδοχή από τους πολλούς, ενώ στην πραγματικότητα θα πρέπει να κοιτάζουμε περισσότερο το κλαίος, διότι είναι αποδοχή από τους άξιους. Δηλαδή αυτοί που ξέρουν έναν τομέα λένε αυτός αξίζει. Μερικές φορές μας επαρκεί να το λένε όλοι οι άλλοι. Άμα το λένε όλοι οι άλλοι, το πιο πιθανό είναι ότι μετά από μερικές γενιές οι άλλοι έχουν αλλάξει, αυτοί δεν το λένε καθόλου, και επειδή έχουν εξαφανιστεί και στο ενδιάμεσο οι προηγούμενοι άξιοι, έχετε εξαφανιστεί κι εσείς. Άρα το ερώτημα έχει ως εξής. Ο Σοκράτης ήταν αναγνωρισμένος σίγουρα από τους μαθητές και από τη διδασκαλία του της μαιευτικής σε ένα σχετικά μικρό κομμάτι του πληθυσμού. Ένα άλλο κομμάτι του πληθυσμού που είχε καθιερωθεί πριν, που αφορά την ρητορική, θεώρησε ότι ο Σοκράτης χαλάει την πιάτσα. Ξαφνικά τον κατηγορήσαμε ότι αλλοιώνει την νεολαία, που αυτό είναι το μόνο σίγουρο που έκανε, γιατί η νεολαία των άλλων ο Θεός να φυλάει. Και δεν είπαν ποτέ βέβαια ότι απελευθερώνει την νεολαία από τα ρητορικά σχήματα. Μερικές φορές έχουμε ανθρώπους που λένε, εντάξει, ο Σοκράτης καταδικάστηκε γιατί δεν το ήθελε και πάρα πολύ να απελευθερωθεί και είχε σχεδόν μόνος του το κόνι. Στην πραγματικότητα ο Σοκράτης συνέχισε την πορεία του και θεώρησε ότι άμα ξεφύγει, όπως του το πρότεινε ο Φέδωνας, τότε δεν θα είναι πια Σοκράτης. Και αυτό που λέω πιο πρακτικά, γιατί πρέπει να είμαι και πρακτικός, γιατί έχω τα τρία αδέλφια, και τον Αντώνη και τον Ιωάννη και τον Θάνο. Ουσιαστικά όταν λέμε πρέπει να είμαστε πιο πρακτικοί, είναι να δούμε πώς βλέπουμε τον Σοκράτη. Στην πραγματικότητα, αν ο Σοκράτης είχε ξεφύγει από την καταδίκη, δεν θα θυμόμασταν ποιος είναι. Διότι αυτό που θυμόμαστε
είναι το ανάλογο, αν θέλετε, σαν νοητικό σχήμα που θυμόμαστε για την Αντιγόνη, να το χαρεί τουλάχιστον μία εδώ. Αυτό που μας αγγίζει από την Αντιγόνη είναι ότι αντιστάθηκε στον Κρέοντα. Αν το σκεφτείτε ορθολογικά, η Αντιγόνη ήταν παράνομη, εφόσον ο Κρέοντας ήταν η επίσημη εξουσία και έλεγε νομοθετικά ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι. Έρχεται λοιπόν η Αντιγόνη και λέει κάτι που μας αγγίζει πολύ στο πλαίσιο του ελληνισμού, λέει ποιος είσαι εσύ που θα αλλάξεις τους άγραφους νόμους. Δηλαδή η τιμή προς τον νεκρό. Το άλλο που μπορώ να σας πω σε σχέση με τα δεδομένα, αν θέλετε τα θρησκευτικά, θρησκείες που δεν τιμούν τους νεκρούς είναι επικίνδυνες. Διότι η ανθρωπότητα δεν αποτελείται μόνο από τους ζωντανούς, αποτελείται από τους νεκρούς, από τους ζωντανούς και από τους αγέννητους. Όταν κάποιος λέει ότι αυτοί που έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν είναι μόνο και μόνο οι ζωντανοί, διότι μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο που είναι καθαρά συγχρονικό και όχι διαχρονικό και πάνω κάτω κάνετε, αν θέλετε, μια νοητική γενοκτονία, μια νοοκτονία και να μην πω ακόμα χρονοκτονία, εφόσον σβήνετε όλο το παρελθόν και λέτε εμείς θα αποφασίσουμε. Ποιος το είπε αυτό, αφού εμείς είμαστε η συνέχεια των άλλων. Άρα μια διαφορετική προσέγγιση που μπορούμε να εντοπίσουμε επίσης είναι άλλο καινοτομία και άλλο ριζοσπαστικό. Το ριζοσπαστικό εμφανίζεται σε μερικούς ως κάτι το θετικό, μην μπερδεύεστε, ριζοσπαστικό θέλει να πει κυριολεκτικά ότι σπάζω τις ρίζες. Για την ανθρωπότητα κάποιος που σπάζει τις ρίζες είναι επικίνδυνος. Γιατί σημαίνει σε ένα μαθηματικό μοντέλο ότι ακολουθεί μια αλυσίδα του Μάρκοφ και θεωρεί ότι το μέλλον εξαρτάται αποκλειστικά από το παρόν και καθόλου από το παρελθόν. Ενώ ο καινοτόμος είναι αυτός που συνεχίζει το παρελθόν, το τροποποιεί αλλά το σέβεται, έτσι ώστε να έχουμε μια εξέλιξη, η οποία μάλιστα μπορεί να είναι και ανέλυξη. Δυστυχώς η έννοια της ανέλυξης δεν είναι και τόσο γνωστή, το συζητούσαμε και χθες, και μπερδεύουμε την εξέλιξη με την ανέλυξη. Σε ένα πλαίσιο, αν θέλετε, πίστης, μπορεί να υπάρχει μόνο ανέλυξη, αλλά αυτό σημαίνει πρακτικά, και εδώ θα δείτε ότι είναι παλούκι, ότι η πορεία της ανθρωπότητας είναι ανηφόρα. Τώρα βλέπω ήδη το βλέμμα του Θάνου, σου λέει όχι, ανηφόρα, τι να κάνουμε. Αλλά σημαίνει πρακτικά, Θάνο μου, μια αγάπη, ότι όταν δεν κάνεις τίποτα, κατηφορίζεις. Ενώ κανονικά λες, ρε παιδί μου, όταν θα είναι επίπεδο, δεν κάνω τίποτα, δεν φταίω σε κανέναν. Όχι, φταίς ήδη. Γιατί η απραξία είναι κάτι το αρνητικό για την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Άρα πρέπει να φανταστείτε ότι είμαστε σε μια ανηφόρα, ο καθένας προσπαθεί αρχικά να ανηφορήσει και σιγά σιγά έχουμε ανθρώπους που ανεβαίνουν πιο εύκολα και αρχίζουν ή να τραβάνε τους άλλους ή να τους πρόχνουν. Και είναι μερικοί που εφόσον στην αρχή τους τραβάμε, λένε τι γίνεται τώρα, μήπως κάποιος με πειράζει. Και για πόση ώρα θα με πειράζει. Για όσο χρειαστεί. Και μετά, άμα βλέπουμε ότι είναι ανούσιο, είπαμε ότι δεν αντιστεκόμαστε στο ανούσιο, τον αφήνουμε ελεύθερο να πάρει τη φόρα κατ' φόρα και ποιος μπορεί να το σταματήσει. Άρα εδώ ξαναμπαίνει στο πλαίσιο της κοινωνίας και θεωρεί ότι κάνει ό,τι θέλει, στην πραγματικότητα κάνει ό,τι μπορεί. Και εδώ είναι μια μεγάλη διαφορά, γιατί όταν είμαστε πραγματικά στο πλαίσιο της πίστης, δεν κάνουμε μόνο αυτό που μπορούμε, κάνουμε και αυτό που δεν μπορούμε. Από τη στιγμή π.χ. που ένας δάσκαλος αυτής της πίστης σας λέει γίνεται. Πώς να το κάνεις. Μπορεί να μην νιώθεις ότι μπορείς να το κάνεις, αλλά γίνεται. Και όταν το καταφέρουμε, που αυτό σημαίνει ότι κάναμε μια υπέρβαση, τότε φτάνουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτή η προσέγγιση είναι διαφορετική και είναι αυτή που μας επιτρέπει να εξελιχθούμε. Όταν υπάρχει αυτή η εξέλιξη και μετά βλέπουμε ο ένας τον άλλον πώς λειτουργούμε συμπληρωματικά, τότε μπορούμε, όπως το είδαμε ακόμα και στο μπάνιο, όταν κάναμε την ηλιακή ρόδα, ήταν μερικοί που έλεγαν τι είναι αυτό, μετά ήταν μερικοί που δοκίμασαν, ήταν μερικοί που ήταν πιο άνετοι από τους άλλους
και ενσωματώθηκαν και μάλιστα είπαν και σε άλλους να κάνουν το ίδιο. Το σημαίνει τι? Σημαίνει ότι η διάδοση λειτουργεί. Σημαίνει επίσης ότι η αρμονία είναι ένα κριτήριο που είναι σημαντικό σε θέματα πίστης και δυστυχώς είναι μερικοί που ασχολούνται μόνο και μόνο με τη ισορροπία. Η ισορροπία, να ξέρετε, ότι είναι η ενσωμάτωση της φυσικής σε έναν χώρο που δεν είναι απαραίτητο της φυσικής. Άμα σας πω τι είναι πιο σημαντικό για σας, να είστε ισορροπημένος ή να νιώθετε αρμονία. Θα δείτε ότι η κοινωνία σας λέει συχνά να είστε ισορροπημένοι. Η κοινωνία υπάρχει στις ισορροπίες, γιατί είναι ακριβώς αυτό που έχουμε με τη ζυγαριά, όλα το ίδιο. Η αρμονία, όπως το είδαμε και σε ένα τραπέζι εδώ μέσα, προέρχεται από το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει συμπληρωματικότητα χωρίς ισορροπία. Άμα το σκεφτείτε ακόμα πιο ορθολογικά, αν σας δυσκολεύει αυτή η έννοια, να θυμάστε ότι όταν κάνετε ποδήλατο, κάνετε ό,τι μπορείτε για να είστε εκτός ισορροπίας, αλλά επειδή το κάνετε με ταλάντωση, πατάτε πάνω και κάτω και πηγαίνετε δεξιά και αριστερά, ενώ στην πραγματικότητα προχωράτε. Άρα για αυτούς που δυσκολεύονται για να καταλάβουν πώς προχωράει η ανθρωπότητα, επειδή μερικές φορές η ζωή τους γίνεται πατίνη, να σκεφτούν ότι το ποδήλατο είναι πιο εύκολο. Και όταν το εξηγήσετε σε ένα παιδί τι θα κάνει πάνω σε ένα ποδήλατο, του λες κάτσε πάνω, πάτα κάτω δεξιά και αριστερά και θα προχωράς. Αν ήταν πολύ έξυπνο το παιδί, θα σας έλεγε τι είναι αυτή η βλακία πάλι. Βέβαια, χρησιμοποιούμε μια άλλη τεχνική, το κρατάμε πίσω από τη σέλα και δεν μπορεί να πάει δεξιά και αριστερά, το σπρώχνουμε και λιγάκι και σιγά σιγά μαθαίνει να πηγαίνει μπροστά. Είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται με την ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο ανθρώπινοι γιατί καταλαβαίνουν τι είναι ο συνάνθρωπος και από τη στιγμή που καταλαβαίνουν αυτό το επίπεδο, τότε προσπαθούν να βοηθήσουν τους άλλους. Και εδώ έχουμε μια μεγάλη αλλαγή φάσης όταν καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα δεν είναι βασισμένα μόνο και μόνο πάνω στο εγώ, αλλά πάνω στους άλλους. Διότι άμα κοιτάξετε το εγώ σας και οι άλλοι, άμα εξαφανιστεί το εγώ σας, η ανθρωπότητα θα είναι ακόμα εδώ. Άμα εξαφανιστούν όλοι οι άλλοι, θα μείνετε εσείς με το εγώ σας και να ρωτήσετε τι θα κάνετε. Βέβαια ξέρω ότι αυτή η έννοια είναι δύσκολη, ειδικά για τον Ιωάννη. Άρα επειδή πολλαπλασιάζεται ο Ιωάννης και παράγει πολλά εγώ, σιγά σιγά είναι και αυτός ανθρώπινος και βοηθάει την ανθρωπότητα με τον δικό του τρόπο. Δεν μιλάω για τα ανέκδοτα που δεν τελειώνουν ποτέ, αλλά είναι ένας τρόπος να χρησιμοποιήσουμε την έννοια της συνέχειας. Γιατί κάθε φορά λες και μετά τι έγινε. Όταν καταλήγει όντως στην πορεία, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό που είχε σημασία είναι πώς διηγήθηκε και όχι το τέλος. Αυτό που προσπάθησα να σας πω σε αυτή την διάλεξη είναι το εξής. Μπορεί μερικές φορές να μην είναι όλα κατανοητά σε αυτά που ζείτε, αλλά κανένας δεν σας απαγορεύει να ρωτάτε. Θυμάμαι ο παππούς μου έλεγε ρωτώντας πας στην πόλη. Εγώ νομίζω ότι ρωτώντας πας στην ανθρωπότητα. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να σε βοηθήσει θα το κάνει, άμα δεν ρωτάς ποτέ είναι δύσκολο να σε εντοπίσει. Αλλά στο ενδιάμεσο θα ανακαλύψετε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που ακούν και τη σιωπή, διότι ο μεγαλύτερος πόνος δεν βρίσκεται στον λόγο, βρίσκεται μέσα στη σιωπή. Αν είστε ικανοί να ακούσετε τη σιωπή των άλλων, τότε θα δείτε ότι θα τους βοηθήσετε αποτελεσματικά και θα μας βοηθήσετε όλους στην ανέξη της ανθρωπότητας. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.